Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται σε κεντρικό δρόμο του ναυπλίου. Η χώρα βουλιάζει σε έναν ακόμα κύκλο εμφύλιων συγκρούσεων. Σύντομα γίνεται σαφές ότι οι προσπάθειες του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας να δημιουργήσει ένα ισχυρό, αυτόνομο κράτος πέφτουν στο κενό. Οι Έλληνες δεν μπορούν να διοικήσουν τον εαυτό τους. Αγκιστρωμένοι στον κόσμο της Οθωμανικής περίοδου, αδυνατούν να δουν μπροστά. Προτιμούν να διατηρήσουν τις εξουσίες που απολάμβαναν μέχρι τώρα και αντιτίθενται σε οποιαδήποτε προσπάθεια σχηματισμού ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Όμως οι κυβερνήσεις της Ευρώπης έχουν λάβει τις αποφάσεις τους για το μέλλον της χώρας. Η μόνη λύση είναι να βρουν άμεσα έναν ηγεμόνα και μια ιδεολογία που να ενώσει τους Έλληνες. Έχει έρθει η ώρα να δημιουργήσουν το Βασίλειο της Ελλάδας. Το 1832 το ελληνικό στέμα δεν είναι κανένα αξιοζήλευτο έπαθλο. Αφορά τη διοίκηση μιας μικρής περιοχής της ελληνικής Χερσονήσου κατεστραμμένης από τον πόλεμο και τις εμφύλιες συγκρούσεις. Ωστόσο, το Βασίλειο της Ελλάδας ασκεί μια παράξενη γοητεία στους Ευρωπαίους ηγεμόνες. Δεν είναι μόνο η πρόκληση για τη δημιουργία ενός νέου κράτους. Είναι και ο ενθουσιασμός για τους συνειρμούς που συνδέουν την έννοια του ελληνικού έθνους με την αρχαία Ελλάδα. Τον ενθουσιασμό για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους μοιράζεται και ένας ένθερμος φιλέλληνας, ο Βαβαρός μονάρχης Λουδοβίκος ο Πρώτος. Ο Λουδοβίκος έχει υποστηρίξει ενεργά την ελληνική επανάσταση και η επιλογή του γιού του, του 17χρονου Όθωνα, ως πρώτου ηγεμόνα του Βασιλείου της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Ο Λουδοβίκος λατρεύει την αρχαία Ελλάδα. Την εποχή που ο Άγγλος Λόρδος Έλγιν αφαιρεί ανενόχλητο στα μάρμαρα του Παρθενώνα, ο Λουδοβίκος σχεδιάζει και κτίζει ένα αντίγραφό του στην καρδιά της Βαυαρίας. Μέσα στα σχέδια του Λουδοβίκου είναι να μετατρέψει το Μόναχο στην Αθήνα της Βαυαρίας. Στα σχολεία του κρατηδίου
Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών γίνεται υποχρεωτική. Μέχρι το 1830 η Βαυαρία έχει γίνει η καρδιά του φιλελληνισμού και το Μόναχο μοιάζει πιο ελληνικό από την ίδια την Αθήνα. Βαβαροί ζωγράφοι, με την ενθάρρυνση του Λουδοβίκου, ταξιδεύουν στην Ελλάδα, εμπνέονται από το κλασικό παρελθόν της και την απεικονίζουν σύμφωνα με τις ρομαντικές τάσεις της εποχής. Σε έναν από τους ζωγράφους, τον Πέτερ φον Χες, ο Λουδοβίκος θα αναθέσει μια πιο ειδική αποστολή. Να απεικονίσει τους ήρωες του 21. Είναι μέχρι σήμερα οι πιο γνωστές εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης. It's a huge asset for Greece to have friends all over the world who think Greece is a very special country. There are hundreds of small countries who would love to have that that instant love and recognition. Η Ελλάδα από το 1830 είναι το πρώτο ανεξάρτητο έθνος κράτος στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να κατορθώσουν οι Έλληνες επαναστάτες αν δεν είχαν, ας πούμε, αυτό το άστρο. Το άστρο αυτό τι είναι? Είναι ο αρχαίος πολιτισμός. Γιατί στα μάτια της τότε βαθιά συντηρητικής Ευρώπης των μοναρχικών κρατών της εποχής, η ελευθερία της Ελλάδας είναι παλιγγενεσία ενός αρχαίου πολιτισμού που όλοι σεβόμαστε. Το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου του 1833, ο 17χρονος Όθωνας αποβιβάζεται στο Ναύπλιο. Τον επόμενο χρόνο κατευθύνεται προς τη νέα πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα. Ο νεαρός βασιλιάς της Ελλάδας δεν έχει έρθει μόνος. Η άφιξή του συνοδεύεται από μια σειρά δανείων και ένα σώμα 3.500 αξιωματούχων που θα στελεχώσουν τη βαβαρική διοίκηση στην Ελλάδα. Το έργο τους δεν αφορά μόνο την οργάνωση του ελληνικού κράτους και του στρατού. Από τις κατακερματισμένες κοινότητες της ελληνικής Χερσονήσου, οι Βαβαροί πρέπει να σχηματίσουν ένα ενιαίο σύνολο, με κοινή ταυτότητα και εθνική σύμπνοια. Όταν δημιουργείται το κράτος, που παραλαμβάνει μια κοινωνία πολυδιασπασμένη, η οποία περαιτέρω κατεστράφηκε οικονομικά από την Επανάσταση λόγω των πολεμικών αντιπαραθέσεων, ένα από τα προτάγματα ήταν όχι μόνο η δημιουργία και επιβολή νόμου και τάξης, αλλά επίσης και η δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας που θα συνένωνε την κοινωνία και θα την μετέβαλε από έναν πληθυσμό με την δική του παραδοσιακή ταυτότητα σε ένα μοντέρνο έθνος. Η επιλογή της Αθήνας για νέα πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου γίνεται για ευνόητους λόγους. Η αρχαία Ελλάδα θα αποτελέσει το πιο καθοριστικό σημείο αναφοράς στο σχηματισμό του νέου κράτους. Τη στιγμή που κατάφερε ο Λούτβιχ, ο πατέρας του Όθωνος, να βάλει το γιο του στο θρόνο σε αυτή την Ελλάδα που τη λέγανε Hellas, δεν τη λέγανε Griechenland, μετά ανακάλυψαν την Αθήνα και έπρεπε σώνει και καλά να βάλουμε τον Όθωνο βασιλιά στην Αθήνα. Μέσα στα επόμενα χρόνια, οι Βαβαροί γκρεμίζουν οτιδήποτε θυμίζει το πρόσφατο οθωμανικό παρελθόν της Αθήνας και αναδεικνύουν τα κλασικά μνημεία της πόλης. Η πρωτεύουσα της Ελλάδας ξαναχτίζεται με πρότυπο το Μόναχο. Το πρώτο μέλημα του νέου ελληνικού κράτους είναι η επιβεβαίωση του ίδιου του φιλελληνισμού του. Μόλις ο έφηβος Όθωνας πατάει το πόδι του στη χώρα, αλλάζει το νόμισμά της. Επαναφέρει μετά από 2.000 χρόνια τη δραχμή και καταργεί το λιγότερο συμβολικό φοίνικα του Καποδίστρια.
Δρόμοι και γειτονιές της Αθήνας παίρνουν ονόματα αρχαίων φιλοσόφων, ηρώων και τραγικών. Οτιδήποτε θυμίζει η αρχαία Ελλάδα γίνεται έμβλημα του νέου βασιλείου. Greece itself became Philhellenic. So you have the great program through the 19th century to emphasize the Acropolis, the Parthenon, to rename the streets of Athens after the ancient heroes and gods, to have currency and drachmas, and to teach people to speak the Kathareva. Φυσικά και οι Βαβαροί τότε μιλούσαν μεν με ελληνικά, αλλά τι ελληνικά. Καθαρεύουσα φυσικά. Που το κάνουν τόσο καθαρεύουσα που νόμισαν ότι μιλάνε αρχαία. Αυτό το ιδεολόγημα της αρχαίας γλώσσας είναι η βάση της πνευματικής εξέλιξης της Ελλάδος. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί χωρίς αυτή την ενοποίηση, και σήμερα θα μιλούσαμε ακόμα αρβανίτικα. So it was an antiquarianism, an attempt to use the ancient Greeks to unify a country which hadn't been that unified before the revolution. Όμως η συνοχή του νέου ελληνικού βασιλείου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι Έλληνες έχουν εμπλακεί σε απανοτούς εμφυλίους πολέμους και οι ηγέτες της Επανάστασης αδυνατούν να συνυπάρξουν στο πολιτικό προσκήνιο. Η εθνική συνοχή μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, με την ανάπλαση της ιστορίας. Οι Βαβαροί πρέπει ούτε λίγο ούτε πολύ να δημιουργήσουν μια μυθολογία του ελληνικού έθνους για όλους τους πολίτες του βασιλείου. Πώς θα δημιουργείται αυτή η ταυτότητα στην περίπτωση της Ελλάδος? Βεβαίως με αναγωγή στην ιστορία. Για να γίνει αυτή η αναγωγή στην ιστορία, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αφαιρέσεις. Πολλές φορές αυτό έχει ονομαστεί εθνική μυθολογία. Αυτές οι αφαιρέσεις είναι με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αποτυπωμένες, όχι κάπου στην Ελλάδα, αλλά στο Μόναχο, που ήταν ένα άλλο νεοκλασικό βασίλειο, υπό τον φιλέλληνα πατέρα του Όθωνα, τον βασιλέα Λουδοβίκο, που διακόσμησε την πρωτεύουσά του με νεοκλασικά κτίρια. Ένα από αυτά τα κτίρια είναι τα προπύλαια του Μονάχου. Εδώ, στην καρδιά της βαβαρικής πρωτεύουσας, ο Λουδοβίκος κτίζει ένα εντυπωσιακό μνημείο εις ανάμνηση της ελληνικής επανάστασης. Στις μαρμάρινες πλάκες του, με κεφαλαία ελληνικά γράμματα, αναγράφονται τα ονόματα των πρωταγωνιστών του 1821. Και εκεί μπαίνουν ο ένας πλάι στον άλλο όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές των ιδεολογικών και κοινωνικών και πολιτικών διενέξεων ως προς τον αγώνα της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Εκεί βλέπουμε τον Ρήγα και τον Πατριάρχη Γρηγόριο πλάι-πλάι, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές. Βλέπουμε τον Καποδίστρια και τον Κοραή. Βλέπουμε τους ήρωες της Επανάστασης που πολύ συχνά πολέμησαν μεταξύ τους. Είναι όμως όντως ιστορικά, αντικειμενικά οι πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Ανεξάρτητα από φιλίες ή έχθρες, συνεργασίες ή φωνικές συγκρούσεις, όλα τα ονόματα των πρωταγωνιστών της Επανάστασης μνημονεύονται με τον ίδιο τρόπο, σε ένα αδιάσπαστο σύνολο. Το βαβαρικό μνημείο δίνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον τόνο για το πώς πρέπει να γραφτεί η ιστορία του 1821. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο μύθος του 21. Είναι ότι ένας λαός μπορεί να αρθεί πέρα από τις κακομοιριές του. Πέρα από τις πονηριές του, πέρα από τον αγώνα για την επιβίωση, πέρα από τις τα καπάκια που κάνανε οι διάφοροι αρματολοί, και να ζήσει, να δείξει, να δώσει ένα παράδειγμα μεγαλείου. Αυτό είναι ο μύθος του 21, που έχει μία βάση. Είναι πραγματικός μύθος. Όλοι οι μύθοι άλλωστε έχουν και μία πραγματική βάση, δεν είναι τυχαίοι.
Έτσι δημιουργείται η βάση της ενότητας του ελληνικού έθνους και της ενότητας της ιδεολογίας, η οποία είναι μια κοινωνική ανάγκη. Οι κοινωνίες διζητούν αυτές τις επεξεργασίες και τις απλουστεύσεις, αν μπορούσαμε να πούμε, οι οποίες μπορεί να ενοχλούν τους ιστορικούς, αλλά καλλιεργούν συλλογικά συναισθήματα στον πληθυσμό και συγκινήσεις, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν οι κοινωνίες. Για να ξεφύγει από την αναρχία και τη διάλυση, το νεόκοπο βασίλειο της Ελλάδας αναζητεί κάποια ισχυρά ενοποιητικά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι η Εκκλησία. Η χριστιανική ταυτότητα εξακολουθεί να συνδέει τις κοινότητες της Ρούμελης και της Πελοποννήσου περισσότερο από την αρχαιολατρία. Το 1833 οι Βαβαροί προχωρούν άμεσα στην ίδρυση αυτοκέφαλης εκκλησίας και τη θέτουν στην υπηρεσία του στέματος. Κάπως έτσι αρχίζει άλλη μια απαραίτητη απλούστευση της ιστορίας γύρω από το ρόλο της Ορθοδοξίας στον αγώνα του 21. Προωθείται η ιδέα ότι η σύσσωμη ηγεσία της εκκλησίας ήταν υπέρ της Επανάστασης και ότι τις λίγες φορές που δεν υποστήριξε την εξέγερση κατά των Οθωμανών το έκανε για λόγους τακτικής. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, όταν αποκήρυξε την Επανάσταση και αναθεμάτισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, δεν το έκανε, είπαν πολλοί, το έκανε επίτηδες για να ρίξει τάχτη στα μάτια. Αστείο πράγμα. Καθόλου. Ήταν μέσα στην λογική της Εκκλησίας να αναθεματίσει πράξεις βίας ριζοσπαστικές. Είπα να θεματίζω την Επανάσταση, βέβαια δεν γλίτωσε τη ζωή του. Και αυτό ήταν το μέγιστο σφάλμα των Οθωμανών, οι οποίοι δεν καταλάβαιναν ότι με το να τσακίσουν την ηγεσία της Εκκλησίας ανάγκασαν τους υπόλοιπους να λάβουν μέρος στην Επανάσταση. Η Εκκλησία μας υπήρξε ένα αληθές εθνικό θησαυροφυλάκιο και ιερό εθνικό εργαστήρι, που μέσα του κατά τους σκοτεινούς χρόνους της δουλείας ζωογονούνται και αναθερμαίνονται τα εθνικά ιδανικά και τελείται το μυστήριο της εθνικής αναστάσεως. Το ελληνικό κράτος όταν πια πάντρεψε την Εκκλησία με τον εθνικισμό, τον κοσμικό εθνικισμό, έφτιαξε και ορισμένους υποβοηθητικούς μύθους. Η ώρα σημαίνει. Ακόμα τούτη άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες. Ο γνωστότερος μύθος είναι το κρυφό σχολείο. Ότι οι παπάδες κινδύνευαν όταν δίδασκαν τα παιδιά στο σχολείο του χωριού γράμματα, ότι αυτό γινόταν κρυφά γιατί τούτοι το απαγόρευαν. Ο περίφημος πίνακας του Νικόλαου Γίζη, το κρυφό σχολείο, φτιάχτηκε το 1886. Ο Γίζης ανήκει στη σχολή του Μονάχου, που συνεχίζει την παράδοση των φιλελλήνων βαβαρών ζωγράφων, απεικονίζοντας μορφές και στιγμιότυπα της Επανάστασης. Η δύναμη της εικόνας βρίσκεται στο ρεαλισμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Όμως και αυτό το στιγμιότυπο είναι εντελώς φανταστικό. Το σχολείο είναι δημιούργημα του ελληνικού κράτους μετά. Γιατί? Για να τονώσει, να δώσει μια ξεχωριστή θέση στη θρησκεία, στον τρόπο που διδάσκεται η θρησκεία στα σχολεία. Η θρησκεία δεν πιστεύει στα εγκόσμια. Ετοιμάζει τους καλούς χριστιανούς για την άλλη ζωή. Ο κώδικας δεν περιλαμβάνει επαναστάσεις. Η επανάσταση είναι κακό πράγμα. Δεν είναι θέληση του Θεού εσύ να σηκωθείς και να τα κάνεις λίμπα. Όταν όμως έρχεται το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι προϊόν της Επαναστάσεως, πρέπει να βάλει και την Εκκλησία στην γενεαλογία των επαναστατών. Βεβαίως υπήρξαν παπάδες επαναστάτες, αλλά δεν ήταν
ας πούμε η επίσημη εκκλησία. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονταν για το αν οι τζιμίδες μιλούσαν ελληνικά ή σλάβικα. Τους απασχολούσε η δική τους η πιστή να μιλάνε τις γλώσσες του Ισλάμ. Τώρα τι κάνανε οι τζιμίδες, τι τους ένοιαζε αυτούς, δεν νομίζω τους απασχολούσε. Αυτός είναι ένας μύθος. Η αλήθεια είναι ότι κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας η Εκκλησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία των ελληνικών, συμβάλλοντας έτσι στη διάσωση του γένους. Ωστόσο, τα 100 χρόνια πριν την Επανάσταση, μια μεσαία αστική τάξη αναπτύσσεται και διεκδικεί πρόσβαση στα γράμματα. Ζητά ολοένα και πιο κοσμική εκπαίδευση με διδασκαλία αρχαίων ελληνικών, επιστημών και φιλοσοφίας. Όλο και περισσότερες ελληνικές κοινότητες ανοίγουν και λειτουργούν ελεύθερα τα σχολεία τους. Ο διαφωτισμός αναπτύσσεται σε εστίες παιδείας εντός της Οθωμανικής επικράτειας σε μεγάλες πόλεις όπου οι ελληνικές κοινότητες κατά παράδοση συντηρούσαν σχολεία. Τα Ιωάννινα είναι ένα πολύ σπουδαίο κέντρο. Η Σμύρνη, οι Κηδονίες αργότερα, η Κωνσταντινούπολη, κατά καιρούς ορισμένες εστίες παιδείας στην Πελοπόννησο, όπου εκπαιδεύονται παιδιά και δάσκαλοι που διατρέχουν τις πόλεις και τις σχολές της Ελλάδος. Έτσι, ο διαφωτισμός γίνεται ένα στοιχείο ζήμωσης για την γενικότερη κοινωνική και διανοητική αλλαγή που καταλήγει εν τέλει στην Ελληνική Επανάσταση. Χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ρωτήθηκε από τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων για τον πληθυσμό των Τούρκων που κατοικούσαν στην Πελοπόννησο. Ο Καποδίστριας έδωσε δύο νούμερα. Πριν από το 1821, 42.750. Μετά από το 1821, κανένας. Είναι αλήθεια δύσκολο να φανταστεί κανείς σήμερα ότι κάποτε η Ελλάδα φιλοξενούσε ένα μεγάλο πληθυσμό Τούρκων. Ζούσαν σε μικρές κοινότητες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αγρότες, έμποροι, κρατικοί υπάλληλοι και οι οικογένειές τους δεν είχαν γνωρίσει άλλη πατρίδα για εκατοντάδες χρόνια. Μετά την άνοιξη του 1821, τα ίχνη τους χάνονται. Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σκοτώνονται μέσα σε μερικές εβδομάδες. Η βία είναι σίγουρα αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής επανάστασης. Όμως σε αυτό το σημείο βρίσκεται ακόμα ένας μύθος γύρω από το 1821. Ότι οι αγριότητες κατά των αμάχων ήταν έργο αποκλειστικά των Οθωμανών. Οι περισσότεροι μύθοι κατασκευάζονται στα σχολεία. Και εν μέρη είναι φυσικό, διότι σε ένα παιδί δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις ο προπάπους σου ξεκύλιαζε Τούρκους και σκότωνε, τους πέταγε στα πηγάδια όταν έμπαινε στις πόλεις και τους έκλεβε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Τι να το πεις, αν το πεις ένα παιδί θα κλονιστεί, θα πει δηλαδή τότε εγώ τι, γιατί είμαστε εμείς καλύτεροι, διαφορετικοί. Ηθικά, η ηθική μας ανωτερότητα σε τι έγκυται. Well, certainly in Western Europe, in the previous century, the great wars of religion, it was essentially the same, that those who resisted were often put to death. They're just not just sporadic
killing of neighbors to steal their house. It is a policy. The Greek Christians wanted to drive out the Muslims, and the Muslim rulers felt that the Christians had rebelled and had therefore no rights. So we see examples of that in Tripolitsa and in Chios. Η Χίος έγινε το υπόδειγμα της τραγωδίας της καταστολής. Για τους ξένους όλους έγινε ένας σταθμός. Η Χίος έγινε πασίγνωστη. Ενώ υπήρξαν και άλλες σφαγές, της Χίου έγινε η γνωστή σε όλο τον κόσμο. Among the records are the ambassadors saying to the Ottomans, we really can't go on like this, massacring people. And they say, well, you must allow us. This is our empire, and these are the customs of our religion. Η βία είναι μέρος της ζωής της εποχής. Για να επιβιώσουν οι άνθρωποι, για να επιβληθούν, ασκούσαν βία. Όταν έμπαιναν σε μια πόλη και κατέσφαζαν τον πληθυσμό. Δεν είναι περίεργο, τώρα όλοι μένουν κατάπληκτοι. Μα έγιναν, λέει, στην Τριπολιτσά ακρότητες. Βεβαίως έγιναν ακρότητες στην Τριπολιτσά. Και αντίστοιχα οι Τούρκοι διέπραξαν φοβερές ακρότητες αλλού. Από όλες τις καταγεγραμμένες σφαγές άμαχου Ισλαμικού πληθυσμού, η μεγαλύτερη σε θηριωδία είναι σίγουρα αυτή της Τριπολιτσάς. Όταν οι Έλληνες ένοπλοι την καταλαμβάνουν, η πόλη φιλοξενεί περισσότερους από 35.000 Τούρκους. Η σφαγή που ακολουθεί αποτυπώνεται γλαφυρά στον ίδιο τον ύμνο «Εις την ελευθερία» του Διονυσίου Σολομού. Το ποίημα που θα καθιερωθεί 40 χρόνια αργότερα ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν μόνο τις δύο από τις 158 στροφές του ποίηματος του Σολομού. Όμως, αν διαβάσουμε κάποιες από τις υπόλοιπες, θα ανακαλύψουμε ότι ο εθνικός μας ύμνος δεν είναι μόνο ένας ύμνος προς την ελευθερία. Κοίτα χέρια απελπισμένα πώς θερίζουνε ζωές. Χάμου πέφτουνε κομμένα, χέρια, πόδια, κεφαλές. Και παλάσκες και σπαθία, μολοσκόρπι στα μυαλά και μολόσχοι στα κρανία, σωθικά λαχταριστά. Προσοχή καμία δεν κάνει κανείς, όχι στη σφαγή. Πάνε πάντα εμπρός, οφθάνει. Φτάνει έως πότε η σκοτωμή. Ο εθνικός μας ύμνος, εκτός από ύμνος προς την ελευθερία, είναι και η ομοίη αποτύπωση της ίδιας της βίας, της Επανάστασης. Νομίζω ότι ο Σολομός είναι πολύ λιγότερο αφελής από ό,τι πιστεύουμε γενικώς. Άλλωστε, αν διαβάσει κανείς και τους στίχους του ύμνου προς την ελευθερία, αποδίδει και ποιητικά αλλά και ρεαλιστικά την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Η Επανάσταση του 21, όπως όλες οι ένοπλες εξεγέρσεις, είναι μια βίαιη υπόθεση. Σφαγές και αντίπινοι, επιδημίες και πείνα, εμφύλιες συγκρούσεις και δολοφονίες, λαιλασία, προσφυγιά και σκλαβιά. Όλα αυτά αποτελούν μια πραγματικότητα που τόσο οι Έλληνες όσο και οι Τούρκοι θέλουν να ξεχάσουν. Το νεοελληνικό κράτος πρέπει να στηθεί μέσα στο χάος και για να τα καταφέρει πρέπει να σβήσει ένα μέρος από το πολυτάραχο παρελθόν του. Με κυρίαρχη ιδεολογία το φιλελληνισμό της Βαβαρικής σχολής, πρώτο μέλημα είναι να σβηστεί το οθωμανικό παρελθόν της Ελλάδας. Στη θέση του θα αναδειχτεί η ένδοξη και ελπιδοφόρα αρχαία ελληνική κληρονομιά.
Στην Αθήνα, όπως και σε κάθε γωνιά της χώρας, βλέπουμε τα απομεινάρια ενός κόσμου, ο οποίος φαίνεται να διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, ευνίδια και με μεγάλη βιαιότητα. Όλα τα ίχνη μιας ιστορίας εκατοντάδων ετών έχουν εξαφανιστεί. Wandering around Athens and trying to get to know its antiquities and heading down towards the ancient Agora and then noticing the mosque and began to think, well, what do we know about Athens and what is the story behind this period? You don't notice, but in a way the Acropolis has been cleansed of many other things that used to be there. And it takes quite a bit of research and rather specialist interest to put back all the things that have gone from the Acropolis. If you see the old pictures of Athens, for example, there's a Muslim graveyard just where the car park is for the Acropolis now. Not only did the people leave or were forced to leave, but the physical monuments of their having been there have also largely gone. There are many mosques, for example, in Athens, many minarets. You look hard now to find any remains of those. And there was a village, of course, up there. There was a village of the late Ottoman period of long houses, which we see from some very nice pictures taken at the time. And an enormous fortification originally built by the Crusaders with crenellations running all the way around the Acropolis. Το ελληνικό κράτος βασίζει όλη του την φιλοσοφία της εκπαίδευσής του σε μια παντελή άρνηση του παρελθόντος του Οθωμανικού. Δηλαδή είναι λύθη σε ό,τι έχει σχέση με το Οθωμανικό μας παρελθόν. Αν είναι δυνατόν να μην μας θυμίζει τίποτα την τουρκοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το κάνουν όλα τα καινούργια έθνη. Όλα. Αρνούνται ένα παρελθόν και αρχίζουν από την αρχή, κατασκευάζουν ή βασίζονται σε ένα απότερο παρελθόν, το οποίο παλιγεννάται, εξού και η παλιγενεσία. So, what would Greece be like? It should be the image of the West. That is the image we want to create. So, if we wanted to resurrect Greece as an important country, the model would be its greatness in the classical period. So if you rebuild Athens, you build a neoclassical university building, a neoclassical royal palace, and so on. The modern Greek state deliberately builds this story. It's a Philhellenic story, and the struggle for independence fits into that story. It's mythologized. I don't think one could simply say it's a Greek problem because largely it was created by Western scholars. It's a European problem, and behind it is the need to create a European origin myth in which Greece has a very specific role. Και η μεγάλη παρεξήγηση βέβαια άρχισε με την Βαβαροκρατία που κατέβηκαν αυτοί οι Γερμανοί και βρήκαν μια χώρα που δεν λειτουργούσε με τίποτε. Δηλαδή φτώχεια, μισέρια, φρικτή. Και λέγανε, δεν μπορείς έναν φτωχό ζητιάνο που σε κολλάει στην Αθήνα τότε, που μιλούσε και αρβανίτικα εδώ που τα λέμε, να τον λες Ελλήνε. Δεν είχε καμία σχέση. Και μετά γύρισαν στη Γερμανία και λέγανε εκεί κάτω δεν γίνεται τίποτε. Δεν πρόκειται να σωθεί αυτό το κράτος, ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν πια καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Την εποχή που το βασίλειο της Ελλάδας προσπαθεί να εδραιωθεί, ένας βαβαρός ιστορικός, ο Φαλμεράιερ, αναπτύσσει μια νέα θεωρία. Με κίνητρα και απόψεις που στρέφονται κυρίως κατά της μοναρχικής δυναστείας της χώρας του. Στόχος του, να καταρακώσει τον υπέρμετρο φιλελληνισμό των ηγεμόνων της πατρίδας του.
Ο Φαλμεράιερ υποστηρίζει ότι φυλετικά οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους. Όπως είναι φυσικό, η θεωρία του προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο βασίλειο της Ελλάδας. Όχι τόσο γιατί δεν επιδέχεται το σοβαρό αντίλογο των ιστορικών, όσο γιατί σαμποτάρει την καθιέρωση ενός βολικού μύθου για το καθεστώς του ελληνικού στέμματος και των υπηκόων του. Ο Φαλμεράιερ ως ιστορικός εκνευρίστηκε, φαίνεται, από τη βλάστηση του φιλελληνισμού στη Βαβαρία και βάλθηκε να αποδείξει ότι αυτή η μυθολογία είναι ψευδής. Ο Φαλμεράιερ έφερε πάνω στη σκηνή τις ενδιάμεσες ιστορίες από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της αρχαίας Ελλάδας μέχρι από τις σλαβικές εισβολείς του 6ου αιώνα και την άφιξη των Αλβανών πάλι στο Μοριά στο 14ου αιώνα. Άρα, σύμφωνα με τον Φαλμεράιερ, η αλυσίδα που συνδέει άμεσα την αρχαία Ελλάδα με τη σύγχρονη δεν υπάρχει, έχει σπαστεί όχι μόνο μία φορά, τρεις φορές. Δηλαδή, ο Φάλμαρα είναι ο κατεξοχήν εχθρός των Ελλήνων, ο κατεξοχήν, αν θέλει, στην Ελλάδα. Η θεωρία του Φαλμεράιερ αμφισβητεί ανοιχτά τη σύνδεση της σύγχρονης με την αρχαία Ελλάδα, τη συνέχεια του ελληνισμού ως έθνους. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στη σκηνή δύο μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ο βυζαντινολόγος και λαογράφος Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Σύμφωνα με τα συγγράμματα των δύο αυτών ανθρώπων, ξεκινώντας μόνο τη δεκαετία του 1850 και μετά, διαμορφώνεται μια συνέχεια του ελληνισμού. Κοιτάξτε, όπως και ο Παπαρηγόπουλος υποστήριξε, δεν υπάρχει ασυνέχεια στην ιστορία. Η ιστορία εκφράζεται με περιοδικές αλλαγές και μεταβάσεις. Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι και περίοδοι στασιμότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα ρήγματα που είχε εντοπίσει ο Φαλμεράιερ και στα οποία επέμενε ο Φαλμεράιερ γίνονται ακριβώς η συνδέτικη κρίκη. Γιατί σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, η ευφυΐα του έθνους ξαναγεννιέται, αλλαγμένη αλλά και όλο η ίδια. Οι διαξεφισμοί των ιστορικών της εποχής δεν αποτελούν μόνο μια θεωρητική άσκηση γύρω από τα ιδεολογικά προβλήματα της ιστορίας. Φανερώνουν και ένα πρακτικό πρόβλημα που το ελληνικό βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα. Την ενσωμάτωση ενός πολύ ετερόκλητου πληθυσμού σε ένα εθνικό σύνολο. Αφορά κυρίως τους κατοίκους αλβανικής καταγωγής, τους λεγόμενους Αλβανίτες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του αγώνα. Οι Αλβανίτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους χριστιανούς ορθόδοξους Αλβανίτες και στους Αλβανίτες τους μουσουλμάνους, που τους λένε συνήθως Τουρκ-Αλβανούς. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί Αλβανίτες υπήρξαν ηγέτες από τους πολύ σημαντικούς αγωνιστές του 21, παραδείγματος χάρη οι Σουλιώτες. Ανάλογοι Αλβανίτες ικανοί στον πόλεμο ήταν οι Θαλασσινοί. Οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι ήταν οι αντίστοιχοι των Σουλιώτων στη θάλασσα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν πολύγλωσσοι. Ο Μάρκος Μπότσαρης έφτιαξε ένα λεξικό που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λεξικό της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι ήταν εξίσου επαρκής και στις δύο γλώσσες. Και θα προσέθετε ότι πρέπει να ήξερε και τουρκικά για να συνεννοείται. Άρα τρεις γλώσσες σίγουρα ήξερε. Ο Κολοκοτρώνης επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αμυγός Έλληνες σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για αμυγός Αλβανούς, για αμυγός Τούρκους. Χαρακτηριστικά ο Παπαρηγόπουλος μάλιστα αναγκάζεται κάποια στιγμή να μιλήσει για την προσέγγιση Αλβανών και Ελλήνων. Και βρίσκει πολύ φυσικό αυτοί, όντας χριστιανοί ορθόδοξοι, να είναι ίσως οι πιο εκλεκτοί υποψήφοι για ένταξη μέσα στο ελληνικό έθνος.
μιλάει για τον ιδανικό συνδυασμό του ελληνικού και του αλβανικού στοιχείου, λέγοντας ότι ενώ το ελληνικό στοιχείο έχει τη διανοητική υπεροχή, κάποια εκλέπτυνση πολιτιστική, το αλβανικό στοιχείο φέρνει μέσα στην ελληνική φυλή, όπως λέει, ζωντάνια, ορμητικότητα, γενναιότητα, και αυτή η προσέγγιση των δύο στοιχείων ουσιαστικά καθορίζουν τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος και έγιναν υπερέλληνες κατά κάποιο τρόπο. Ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας να τον έπαιξε η γλώσσα. Τα ελληνικά δεν ήταν μόνο η γλώσσα της Ορθοδοξίας και του εμπορίου. Ήταν η γλώσσα που είχε μεταφέρει τις ιδέες του διαφωτισμού, της γαλλικής επανάστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεται και ο Καποδίστριας στα πρώτα ηρωικά χρόνια που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια ενός νέου κράτους. Η ίδρυση σχολείων και του πρώτου πανεπιστημίου στην ερημωμένη Ελλάδα της εποχής έχει καθοριστική σημασία. Η ελληνική γλώσσα και η εκπαίδευση είναι οι μόνες που μπορούν να ενώσουν τις κατακερματισμένες κοινότητες της Ελλάδας σε ένα έθνος. Η εκπαίδευση ήταν η αρχή της μεγάλης δύναμης του ελληνικού κράτους. Ο πραγματικός κατακτητής είναι το ελληνικό σχολείο. Είναι αυτό που προσδιορίζει το έθνος ενός λαού, ο πολιτισμός του. Τι είναι ο πολιτισμός? Η γλώσσα. Η γλώσσα και ό,τι φέρει η γλώσσα εν είδη πολιτισμού. Η πόρτα ορθάνυχτη, Έλληνες είναι όσοι μετέχουν τη μετέρα παιδεία, του Ισοκράτη την αντίληψη. Είναι μια ορθάνυχτη αντίληψη του εθνικισμού, η οποία βέβαια αλλάζει στον 20ο αιώνα, αλλά του 19ου αιώνα η απάντηση στη βιολογική αιμονή του Φαλμεράγερ είναι ορθάνυχτη. Αυτό είναι το ωραίο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υιοθέτηση της Φουστανέλλας. Η Φουστανέλλα ήταν ένα ένδυμα το οποίο οι αλβανόφωνοι κάτοικοι των Βαλκανίων φορούσαν κατά κανόνα. Η προεδρική φρουρά σήμερα, για παράδειγμα, σαν χαρακτηριστικό της έχει τη Φουστανέλλα. Η στολή βασίζεται στη Φουστανέλλα. Ένα καθαρά αλβανικό ένδυμα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους. Σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι ο εθνικισμός έχει μόνο την ομογενοποίηση σαν στόχο του, βλέπουμε ότι ενέχει μέσα του στοιχεία διαπραγμάτευσης που του επιτρέπουν να έχει μια ελαστικότητα. Χρειάζεται μια ευληγησία. Ένας λαός πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται κατά κάποιον τρόπο, να κάνει καινούριους λογαριασμούς με την σύγχρονη πραγματικότητα. Και αυτή είναι μάλλον η επικρατούσα ακόμα σήμερα συνείδηση στην Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα έθνος που είναι παμπάλιο, αλλά που υπέστη πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα στην πορεία του. Η καινοτομία ήταν στο σημείο που οι Ρωμοί αποφάσισαν να γίνουν επισήμως όχι μόνο παιδιά των Ελλήνων, απόγονοι των αρχαίων, αλλά και Έλληνες σημερινοί. Θα σας θυμίσω κάτι λόγια του ποιητή Γιώργου Σεφέρη πάνω στην απονομή του βραβείου Νομπέλ στη Στοκχόλμη, Δεκέμβριο 1963, ο Σεφέρης λέει: «Δεν θα πω ότι είμαστε το ίδιο αίμα με τους αρχαίους, γιατί αποστρέφουμε τις φυλετικές θεωρίες, αλλά κατοικούμε, ζούμε πάντοτε σε αυτόν τον τόπο και βλέπουμε τα ίδια βουνά να τελειώνουν στη θάλασσα».
Από το 1821 χρειαστήκαμε ακόμα σχεδόν 1,5 αιώνα. Δύο βαλκανικούς πολέμους και δύο παγκόσμιους. Ώσπου να καταφέρουμε, όπως ο Σεφέρης, να επαναφέρουμε την ελληνική ταυτότητα στο διεθνές προσκήνιο με σύγχρονους όρους. Κι αν κάτι μας κάνει σήμερα υπερήφανους, είναι ακριβώς αυτό. Ο τόπος που κατοικούμε, η ιστορία μας, αλλά και η δυνατότητα να ορίζουμε μόνοι μας τη μοίρα μας, όσο μπορούμε. Αυτή τη δυνατότητα δεν θα την είχαμε χωρίς την Επανάσταση του 21, χωρίς τους αγώνες, τις ιδέες, αλλά και τους μύθους που τη συνόδευσαν. Η διαχείριση αυτής της ελευθερίας εναπόκειται στον πατριωτισμό μας και στην αγάπη μας για τον τόπο που κατοικούμε, ώστε να τιμήσουμε το πικρό αίμα που χύθηκε επί δικαίων και αδίκων για τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας.